Εδώ ο φιλοξενούμενος μας λοιπόν είναι ο Διονύσης Χιόνης. Εγώ λέω να το ξαναπαίξουμε αυτό το τραγούδι, μόλις τελειώσουμε με τον καθηγητή. Κύριε Χιόνη, καλή σας μέρα. Καλό απόγευμα κύριε Λάλα. Νομίζω ότι πιο αντιπροσωπευτικότερο μουσικό χαλί από το «Τα πήρες όλα και έφυγες στο στράτο» που είχατε προηγουμένως για τη συζήτηση, για να εισάγετε τη συζήτηση για τον πληθωρισμό, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Έτσι είναι. Θέλω να σας πω, κύριε Χιόνη, ότι εχθές σας άκουσα σε μία άλλη συχνότητα. Ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο, οδηγούσα. Και ειλικρινά, αμέσως πήρα τον φίλο μου τον Μητυλινιό, ο οποίος ήταν συντάκτης της εκπομπής, και λέω: πρέπει να βρούμε τον Διονύση Χιόνη. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Γιατί ήσασταν πάρα πολύ καθαρός σε αυτά που λέγατε. Καταλάβαινε αμέσως ο ακροατής, αν και μιλάγατε σε μια άλλη συχνότητα, τι θέλατε να πείτε και τι είναι αυτό που μας απασχολεί. Λοιπόν, σκέφτηκα να σας καλέσω να ακούσουμε άλλη μια φορά, ή τέλος πάντων με τα δικά μου ερωτήματα, να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω αυτό το οποίο μας απασχολεί. Ακούει ο κόσμος, κύριε καθηγητά, ότι έχουμε ρεκόρ στον πληθωρισμό 25 ετίας, καλά το λέω. Ναι, περίπου 25 ετίας. 25 ετίας. Για την Ελλάδα. Είχαμε δηλαδή χρόνια να δούμε διψήφια. Τι είπατε? Και ρεκόρ στην Ευρώπη. Είμαστε από τις χώρες μαζί με την Εστονία και την Λιθουανία που έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Λοιπόν, πρέπει να μας προβληματίσουν λίγο, έτσι δεν πάρα είναι? Πολύ. Και θα πρέπει βέβαια να μας προβληματίσουν πριν φτάσουμε εκεί, έτσι. Αλλά όμως τέλος πάντων έχουμε φτάσει εκεί και τώρα πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε τι σημαίνει ότι φτάσαμε εδώ. Θέλω λοιπόν να σας κάνω ένα ερώτημα το οποίο νομίζω ότι θα ήθελε να κάνει κάθε ακροατής. Γιατί εγώ θα ήθελα η εκπομπή να απευθύνεται στους ακροατές και όχι στην εξουσία. Ας πάμε λοιπόν στους ακροατές. Τι ρωτάμε? Ακούμε πληθωρισμό, ακούμε ρεκόρ του πληθωρισμού. Τι είναι όταν λέμε πληθωρισμό? Τι συμβαίνει ακριβώς όταν έχουμε πληθωρισμό? Ακούστε, ο πληθωρισμός είναι ο ρυθμός μεταβολής των τιμών. Δεν είναι τιμές, είναι πώς αυξάνονται οι τιμές. Και αυτό το λέω για να προλάβω ένα άλλο ερώτημα. Ότι ακόμα και αν μηδενιστεί ο πληθωρισμός, οι τιμές θα παραμείνουν ψηλές. Βέβαια. Γιατί ο πληθωρισμός, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι ρυθμός μεταβολής. Απλώς όταν χτυπάμε τον πληθωρισμό, χτυπάμε την ένταση με την οποία αυξάνονται οι τιμές. Μεταβάλλεται. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα επανέλθουν οι τιμές των καυσίμων στην προτέρα κατάσταση του 2020, ας πούμε. Και ο πληθωρισμός πάει μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι υποσκάπτει ουσιαστικά την αγοραστική αξία, την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Των συνταξιούχων, των μισθωτών, το οτιδήποτε. Γιατί ακριβένει η ζωή έτσι κι αλλιώς. Γιατί ακριβένει η ζωή έτσι κι αλλιώς. Και αυτό το οποίο σημαίνει και δεν έχει αναδειχθεί μέσα από τις συζητήσεις, κύριε Λάλα, και επιτρέψτε μου να σας το πω, ότι τα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια, δηλαδή ένα 30-35% του ελληνικού πληθυσμού, ο πληθωρισμός δεν είναι 10,2. Είναι πάνω από 20%. Γιατί το λένε πολύ αυτό? Απλά, να το σας το πω πολύ απλά. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει ένα μισθό 7-8 εκατοστάρικα ακόμα και 1000 ευρώ, το κρέας ας πούμε και τα είδη διατροφής, έχουν δυσανάλογα μεγαλύτερη συμμετοχή. Άξι. Συμμετοχή στο εισόδημά του από ότι για κάποιον ο οποίος παίρνει 5.000 ευρώ. Σωστό. Διότι το 10,2% του Απριλίου είναι ένας σταθμισμένος μέσος που έχει ας πούμε και την αναψυχή και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Μα αυτός ο οποίος παίρνει 7 εκατοστάρικα δεν στέλνει το παιδί του σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Ούτε φεύγει ταξίδια αναψυχής. Ούτε φεύγει ταξίδια αναψυχής. Παίρνει μόνο κρέας και χαλάει το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων το οποίο έχει, να ξέρετε αν είναι μισθωτός συνταξιούχος, στο σούπερ μάρκετ. Αυτά λοιπόν τα είδη διατροφής, στα βασικά είδη, έχουν αυξηθεί πάνω από 20%. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ο πληθωρισμός μπορεί να ήταν 10,2, αλλά για τα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια είναι άνω του 20%. Να ρωτήσω, πώς φτάσαμε εκεί? Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι θα φτάναμε σε ένα τόσο μεγάλο πληθωρισμό, δηλαδή σε μια τέτοια ένταση στην αύξηση των τιμών. Και αν το καταλαβαίναμε, θα μπορούσαμε πριν να το έχουμε προλάβει ή μας ευνηδίασε κάτι? Κοιτάξτε, ότι μας ευνηδίασε είναι δεδομένο. Γιατί μέχρι πριν λίγους μήνες θεωρούσαμε ότι είναι παροδικό φαινόμενο. Mm-hmm. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Ή εκτιμούσαμε ότι είναι παροδικό. Ή εκτιμούσαμε. Ναι. Όσο λοιπόν πιστεύουμε ότι είναι ένα παροδικό φαινόμενο και το πίστευε και η Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών και το είχαν ανακοινώσει στις προβλέψεις τους, τότε οι βαθμοί ελευθερίας είναι πολύ περιορισμένοι. Γιατί πολύ απλά, κύριε Λάλα, άμα είναι κάποιο παροδικό φαινόμενο, δεν χρειάζεται να κινητοποιήσουμε και πολλές αναλύσεις και να κάνουμε και πολλές συζητήσεις. Έτσι δεν είναι? Όταν όμως τα εκτιμούν, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, αλλά όταν εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι αυτό είναι παροδικό φαινόμενο, πού έχει κάνει λάθος? Δηλαδή, τι δεν κατάλαβε και το εκτίμησε ως παροδικό και όχι σαν φαινόμενο το οποίο είναι απειλητικό και θα έρθει να καθίσει στο σβέρκο μας? Αυτή είναι μια γενικότερη συζήτηση. Πρέπει να τη δούμε για όλες τις μακροοικονομικές προβλέψεις τα τελευταία 10 χρόνια, κύριε Λάλα, όπου δεν επιβεβαιώθηκε καμία. Μα καμία. Σε όλη την περιοχή, σε όλη την εποχή των μνημονίων. Και από την Τράπεζα της Ελλάδος και από τις επίσημες προβλέψεις, οι οποίες έχουν γίνει από φορείς, ελληνικούς φορείς και ευρωπαϊκούς φορείς.
Μήπως οι προβλέψεις αυτές έχουν σχέση, είναι περισσότερο προβλέψεις που θέλουν να ικανοποιήσουν μια πολιτική πραγματικότητα και όχι την ίδια την πραγματικότητα. Αυτό ακριβώς. Γιατί υπάρχει μια σύζευση αυτή τη στιγμή των οικονομικών προβλέψεων με την πολιτική σκηνή. Και θέλουμε, έχουμε ανάγκη μια υπεραισιοδοξία. Να αντλήσουμε από αυτή την υπεραισιοδοξία. Είναι κάτι το οποίο γίνεται, ξέρετε, και στο εξωτερικό. Δεν επικίνεται μόνο στην Ελλάδα. Αλλά δεν υπάρχει τόσο μονοθεματική προσέγγιση στο δημόσιο διάλογο, ακόμα και στη δημοσιογραφία, σε κάποια θέματα. Δηλαδή, αν πήγαινες να πεις κάτι διαφορετικό, ότι ο πληθωρισμός δεν είναι παροδικό φαινόμενο το καλοκαίρι του 2021, μπορεί να έρθουν και πρόκειται στους όρους, ας πούμε, έτσι. Ναι. Στην πραγματικότητα, την προηγούμενη φορά που είχαμε πετύχει, το λέω το πετύχει μέσα εισαγωγικά, το διψήφιο προϋπολογισμό, πληθωρισμό, πόσο καιρό έκανε να έρθει η αγορά ξανά στην ισορροπία ως προς τις τιμές της? Να σας το πω. Το 1973 λοιπόν τον Μάιο, καλή ώρα, ανακοινώνεται για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα που είναι διψήφιος. Είναι και ο μήνας των διδήμων. Λοιπόν, τότε οι οικονομικές αρχές, η κυβέρνηση, οι τράπεζες και αυτά διαβεβαίωναν τον κόσμο ότι πολύ σύντομα θα ξαναεπανέλθει και θα είναι μονοψήφιος ο πληθωρισμός και είναι πολύ παροδικό το φαινόμενο το πληθωριστικό. Τότε λοιπόν έγινε 10,5 το Μάιο του 1973 ο πληθωρισμός. Τον επόμενο χρόνο, παρά τις διαβεβαιώσεις, ο πληθωρισμός έφτασε 34,4 το 1974. Και ξαναέγινε μονοψήφιος το 1994-1995, κάτι τέτοιο. Αντιλαμβάνεστε ότι η παροδικότητα στην Ελλάδα είναι κάτι σχετικό. Και ειδικά όταν έχουμε διαβεβαιώσει για αυτή την παροδικότητα του πληθωρισμού. Άρα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για ένα πληθωριστικό φαινόμενο, κύριε Λάλα, για να έρθουμε και στην ουσία του θέματος, όπου θα έχει μια παρουσία αρκετών μηνών, ίσως και ετών, στην ελληνική οικονομία. Γιατί ακόμα έχουμε δει την κορφή του παγόβουνου. Την κορφή του παγόβουνου που έχει να κάνει με την αύξηση των τιμών των προϊόντων και όχι ακόμα των υπηρεσιών. Δεν έχουν ενσωματωθεί αυτές οι αυξήσεις στις μισθολογικές διεκδικήσεις που θα ακολουθήσουν μοιραία κάποια στιγμή και στα αξιοπρεπή μισθωτή θα διεκδικήσουν μεγαλύτερες αυξήσεις έτσι ώστε να έχουν μια τιμαριθμική αναπροσαρμογή στους μισθούς τους. Μικρότερη, ίσως μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό, ίσως με τον πληθωρισμό, ίσως μικρότερη, δεν ξέρω, αλλά θα διεκδικήσουν μεγαλύτερες αυξήσεις. Άρα πάμε σε ένα αποτέλεσμα σπιράλ. Αυτό είναι, που μας φοβίζει. Αυτό είναι ένα γέννημα της δικής μας οικονομίας, της δικής μας πολιτικής απέναντι σε αυτό που έχουμε να πούμε οικονομικά προβλήματα ή είναι μια διεθνής επιρροή πια? Δηλαδή ο πληθωρισμός αυτός οφείλεται σε διεθνή συμπτώματα ή είναι κάτι που έχει να κάνει με τα συμπτώματα της ελληνικής οικονομίας ή και με τα συμπτώματα της ελληνικής οικονομίας? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση και θα περιμέναμε αυτή η ερώτηση να έχει απαντηθεί από τους επίσημους φορείς να μας πούν πόσο της εκατό πληθωρισμός είναι εισαγόμενος. Δηλαδή έχει να κάνει με την ενεργειακή κρίση και πόσο της εκατό, κύριε Λάλα, αυτός ο πληθωρισμός οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές στην ελληνική οικονομία, δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός ή υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια κέρδους που αν δεν υπήρχαν θα ήταν αρκετά μικρότερος ο πληθωρισμός. Γιατί υπάρχουν αυτά τα θέματα. Δυστυχώς δεν τα ξέρουμε. Εγώ σε μια πρόχειρη προσέγγιση μπορώ να σας πω ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα μπορούσε να είναι έως και 2 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερος. Γιατί πρέπει να δικαιολογήσουμε αυτή τη μεγάλη απόκληση. Δηλαδή, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 7,5, ας πούμε, ο πληθωρισμός και εμείς έχουμε 10,2 από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι κάνουμε λάθος, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Για να είμαστε στο πάνω μέρος. Είμαστε στο πάνω μέρος, λοιπόν, γιατί δεν λειτουργεί καλά η ελληνική οικονομία. Γιατί δεν λειτουργεί καλά η ελληνική αγορά, υπάρχουν πολλές εναρμονισμένες πρακτικές και ο εισαγόμενος πληθωρισμός πυροδοτεί πολλά πράγματα στην Ελλάδα εγχωρίως. Λειτουργώντα, τα οποία επιβαρύνουν πολύ περισσότερο τον πληθωρισμό. Τώρα διαφορετικά θα ήμασταν και εμάς στο μέσο όρο της Ευρώπης. Τώρα εδώ μου δίνετε μια ευκαιρία να σας ρωτήσω το εξής. Έχουμε πολύ μεγάλο κομμάτι εισαγόμενου πληθωρισμού. Μήπως αυτό το οποίο εισάγουμε ως πληθωρισμός απ' έξω σε πολλά από τα προϊόντα τα οποία καθορίζουν τον πληθωρισμό θα μπορούσε να είναι ντόπια ιστορία? Δηλαδή να παράγονται στην Ελλάδα και να μην παράγονται έξω για να τα εισάγουμε, έτσι ώστε να γλιτώσουμε, να έχουμε και μια αυτονομία σαν χώρα και ταυτόχρονα να γλιτώσουμε όλες αυτές τις παρενέργειες ενός πληθωρισμού τον οποίο εισάγουμε. Γιατί δεν εισάγουμε μόνο το ενεργειακό, το κομμάτι της ενεργειακής. Όχι, αλλά δεν βρίσκουμε και ζάχαρη, έτσι. Δεν βρίσκουμε ζάχαρη. Είναι δυνατόν στην ελληνική κοινωνία να μην μπορούμε να βρούμε ζάχαρη ή να υπάρχουν δημοσιεύματα. Δεν ξέρω αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι, ότι κάποια σούπερ μάρκετ δεν έχουν ζάχαρη, που στην Ελλάδα του 2022. Αυτό μεταφέρει τη συζήτηση, κύριε Λάλα, στο παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας. Και τι κάναμε για αυτό το παραγωγικό μοντέλο? Αυτό είναι το θέμα που θα Για να φτιάξουμε, λοιπόν, εγώ να σας πω λίγο πίσω, ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο.
περάσαμε την περιπέτεια των μνημονίων, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. 10 χρόνια. Και την πληρώσαμε ακριβά. Το ερώτημα το δικό μου σε εσάς, ρητορικό, και στους ακροατές μας αυτή τη στιγμή είναι: το πετύχαμε? Αλλάξαμε το παραγωγικό μοντέλο? Δυστυχώς όχι. Α, δυστυχώς όχι. Πληρώσαμε όμως το τίμημα για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Μάλιστα. Και όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν δουλέψει πάνω στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας τους, έτσι ώστε να δημιουργήσουν την αυτονομία που χρειάζεται. Την αυτάρκεια. Την αυτάρκεια. Στοιχειοδός τουλάχιστον. Και σας είπα το πρόβλημα της ζάχαρης ή των σιτηρών. Αυτά δεν μας απασχόλησαν ποτέ. Και δεν μας απασχόλησαν ούτε σε επίπεδο ερευνητικό επιστημονικό, αλλά ούτε και σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου. Αυτό πιστεύετε ότι είναι ένα ζήτημα ότι δεν το έχουμε διεκδικήσει ευρωπαϊκά? Γιατί βεβαίως καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μεγάλες χώρες οι οποίες λένε ροδάκινα. Πρώτα θα φύγουν τα ροδάκινα της Ισπανίας και μετά όλα τα υπόλοιπα ροδάκινα. Αυτό δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει πάλι με τις διάφορες δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οικονομικές δυνάμεις, ή έχει να κάνει και με άλλα πράγματα? Δηλαδή ότι εμείς εδώ πέρα η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει υποστηρίξει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όχι του κυρίου Μητσοτάκη τώρα, ενώ όλες οι κυβερνήσεις, εντάξει, προς Θεού, η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλες οι κυβερνήσεις δεν έχουν υποστηρίξει ή δεν έχουν καταλάβει ένα μοντέλο το οποίο είναι αναγκαίο για να υπάρξουμε ως αυτάρκης. Ακούστε κύριε Λάλα, εγώ πάντα υπερθεμάτιζα την ιδέα της οικονομικής πολιτικής, η οποία να ανταποκρίνεται στις οικονομικές ανάγκες και οι ιεραρχίες και οι προτεραιότητες να μην έρχονται από τις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση να μην υποστηρίξουμε τη διάσταση και τη ρήξη, αλλά οι οικονομικές προτεραιότητες πρέπει να τίθενται από την ελληνική κοινωνία, από την ελληνική πολιτική σκηνή, από την ελληνική κοινωνία και από την ελληνική οικονομία. Δεν έχει γίνει αυτό τα τελευταία χρόνια. Και οι προτεραιότητες βλέπετε ότι έρχονται απ' έξω προς τα μέσα. Δεν σημαίνει το αντίθετο. Mm-hmm. Επομένως είναι λογικό, αν θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η προτεραιότητα είναι, ας πούμε, η πράσινη ανάπτυξη και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έναντι των σιτηρών, λέω ένα απλοϊκό παράδειγμα, εμείς θα συντασσόμαστε πίσω από αυτό. Και δυστυχώς συντάσσετε κι εσείς. Συντάσσομαι κι εγώ. Και η επιστημονική κοινότητα και η δημοσιογραφική κοινότητα πίσω από αυτή την άποψη. Και έτσι λοιπόν ο δημόσιος διάλογος δεν μπορεί να παράγει κάτι διαφορετικό έτσι ώστε να μετουσιωθεί σε πολιτική, κύριε Λάλα. Όσο περισσότερο εξαρτώμενοι είμαστε, τόσο μεγαλύτερη κερδοσκοπία. Εννοείται. Mm-hmm. Εννοείται, διότι είναι πολύ πιο εύκολα η επιβολή μεγάλων περιθωρίου κέρδους όταν κάτι είναι εισαγόμενο από το αν είναι εγχωρίως παραγόμενο και από πολλούς παραγωγούς. Λειτουργεί ο ανταγωνισμός, λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία. Για σκεφτείτε να υπάρχει μόνο ένα εισαγωγέας σιτηρών, ας πούμε, από την Ουκρανία, από τη Ρωσία, από οπουδήποτε εισαγάγαμε, σε σχέση με ένα παραγωγικό υπόδειγμα που θα μπορούσε να έχει χιλιάδες μικρούς που παράγουν σιτηρά, που θα ήταν πιο εύκολο ο προσδιορισμός των τιμών και τα περιθώρια κέρδους από τον έναν. Είναι φυσικό και το κατανοώ. Είναι απλά πράγματα λοιπόν τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε, να τα βάλουμε στην ατζέντα. Όσο όμως αυτή η ατζέντα κυριαρχείται από μια υπεραισιοδοξία και αυτοθαυμασμό, κύριε Λαλά, νομίζω ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε τέτοια πράγματα. Και θα τα συζητάμε απλώς εκ των υστέρων, αφού έχει ανάψει πυρκαγιά, όπως τώρα με τον πληθωρισμό. Επικαλούμε την οικονομική σας ιδιότητα και θα ήθελα να μου απαντήσετε σε ένα τελευταίο ερώτημα το οποίο ακούω συνεχώς και φτάνει στα αυτιά μου, τουλάχιστον από την πολιτική ηγεσία του τόπου, αλλά και από άλλους φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν αυτό. Ακούω συνεχώς ότι μπορούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη. Αλήθεια, υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των υπερκερδών? Είναι τα αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί. Ναι, αλλά αυτά τα πράγματα τη στιγμή που ξέρουν την πραγματικότητα. Εμείς οι απλοί άνθρωποι ξέρουμε ότι από τη στιγμή που θα φορολογηθούμε τόσο, βρίσκουμε διάφορους τρόπους για να μην φορολογηθούμε τόσο και να δηλώσουμε κάτι άλλο. Και κάτι αντίστοιχο πιστεύετε... και επιχειρήσεις. Επομένως, οι επιχειρήσεις πρώτου της υπερφορολόγησής τους δεν θα βρουν μεθόδους έτσι ώστε να μην φορολογηθούν όσο πρέπει και να διαφυλάξουν τα κέρδη τους? Αυτό είναι μια πραγματικότητα που λέτε. Ωστόσο, όμως υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα. Αν κάτι κοστίζει στην Ελλάδα πολύ περισσότερο από ό,τι κοστίζει στη Γαλλία, στο Λουξεμβούργο ή στην Ιταλία, πρέπει να βρούμε για ποιο λόγο κοστίζει περισσότερο στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτή την αφετηρία, μπορούμε να ανατρέψουμε πάρα πολλά δεδομένα, ακόμα και ισολογισμών και χρηματοοικονομικά δεδομένα. Σε άλλες χώρες υπάρχει ένας τρόπος, υπάρχει, αν θέλετε, ένα όργανο μέσα σε εισαγωγικά, το οποίο ελέγχει τις εξαγγελίες, τις πολιτικές, κατά πόσο εκτελούνται? Κοιτάξτε, ο κυρίαρχος τρόπος αυτά είναι το πολιτικό, ο κόσμος ο οποίος ψηφίζει, έτσι. Mm-hmm. Όχι, για σας το λέω, γιατί λέω 200 ταξιτζίδες ακούω όλη μέρα ότι δεν τα πήραμε το 200 άργια. Ακούω σε σχέση με την Αττική Οδό το τι θα συνέβαινε. Αυτοί που πήγαν εκεί και όσοι τα διεκδίκησαν δεν παίρνουν. Οι περισσότεροι δεν παίρνουν αυτό που εξαγγέλθηκε. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος να λέει εξαγγέλθηκε αλλά δεν έγινε. Έγινε και εξαγγέλθηκε. Ναι, ακούστε, αν φτάνουμε σε τέτοιο σημείο να αμφισβητούμε, ας πούμε, τη λειτουργία και την αδυναμία εκτελεστικής εξουσίας ακόμα και σε εξαγγελίες εταιρικών φορέων,
τότε νομίζω ότι δεν έχουμε φτιάξει κράτος με δομές. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόγονο κράτος. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά και μόνο για πολιτικές εξαγγελίες που μπορεί να γίνουν, μπορεί και να μην γίνουν. Mm-hmm. Που γίνονται από το μπαλκόνι. Αλλά μιλάμε για εξαγγελίες που γίνονται από εταιρείες. Και υπάρχουν πολλές ρυθμιστικές αρχές, αλλά και δικαστικές αρχές, που είναι υποχρεωμένες να τις εποπτεύουν αυτές. Και αυτό δεν είναι να ανακαλύψουμε την Αμερική, κύριε Λαλά. Αυτά είναι αυτονόητα να λειτουργούν σε κάποιες χώρες. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύντομη συνομιλία που είχαμε, αλλά νομίζω αρκετά διευκρινιστική για τους ακροατές. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σας μέρα.